Πάμε να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Τζον Κατσιματίδη. Είναι Ελληνοαμερικανός επιφανής επιχειρηματίας και έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις. Thank you very much, Mr. Κατσιματίδης, for joining me today. Τραμπ has succeeded. Πού είστε μαζί μας σήμερα? Ο Τραμπ πέτυχε μια τεράστια ιστορική νίκη. Τι σκέφτεστε για το αποτέλεσμα και για άλλη μια φορά οι δημοσκοπήσεις ήταν λάθος? Ακούγεται η διερμηνία, λέει ο κύριος Κατσιματίδης. Δεν μπορώ να ακούσω όταν μιλάτε και οι δύο, same time, the translator και εσάς. Κύριε Κατσιματίδη, θα ήθελα ένα σχόλιο για τα αποτελέσματα αυτής της ιστορικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, είναι μια όμορφη μέρα στην Αμερική, ο ήλιος λάμπει και όπως είπαμε και πριν, ο πρόεδρος Τραμπ έχει την ικανότητα να έχει έναν ισχυρό λευκό οίκο. Και τι κρατάει τον ελεύθερο κόσμο ελεύθερο? Μια ισχυρή Αμερική, ένας ισχυρός λευκός οίκος, ο οποίος θα διατηρήσει τον ελεύθερο κόσμο ελεύθερο. Η Ευρώπη, η Ελλάδα, όλος ο ελεύθερος κόσμος εξαρτάται από εμάς, από τον αμερικανικό λαό και από έναν ισχυρό λευκό οίκο για να μείνουν ελεύθερα. Και νομίζω ότι το καταφέραμε. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν φρικτά, με τόσους πολλούς πολέμους. Είχαμε το πόλεμο του Ιράν, Ισραήλ, της Ουκρανίας. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα θέσει τέρμα σε όλα αυτά και θα φέρει και πάλι την ειρήνη. Κύριε Κατσιματίδη, τι μπορούμε να περιμένουμε από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ δεδομένου, μάλλον σε σχέση με την Ελλάδα και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία? Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αρκετά ισχυρός και οι ταΐδες του κόσμου δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί του. Είτε μιλούμε για τον Πούτιν ή τον στην Κίνα ή τους Ιρανούς, ο πρόεδρος Τραμπ και τους τρομοκράτες. Ο πρόεδρος Τραμπ τρομοκράτησε τους τρομοκράτες. Τώρα τα περασμένα 4 χρόνια δεν φοβούνται κανένας. Έκαναν ό,τι κάναν. Αν ήταν ο πρόεδρος Τραμπ πρόεδρος τα περασμένα 4 χρόνια, το Αφγανιστάν δεν θα έγινε. Το πρόβλημα στο Ουκραίνη δεν θα έγινε. Το πρόβλημα με το Red Sea και το Suez Canal δεν θα έγινε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε για 6 μήνες να είναι κλειστό το Red Sea και το Suez Canal. Τι ανοησίες είναι αυτά? Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς, όταν ο President Biden ανάβησε το price of oil και πήγε $100 το barrel, έκαναμε τη Iran rich again. Όταν ήταν ο πρόεδρος Biden πριν, we allowed Iran to do 400,000 barrels. Επιτρέψαμε στο Ιράν να βγάζει 4,000 βαρέλια την ημέρα. Τώρα τους επιτρέπουμε να βγάζουν 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Έχουν συσσωρεύσει λοιπόν 300 δις δολάρια. Έχουν τόσα χρήματα που τους επέτρεψαν αυτά να προσλάβουν τρομοκράτες. Προσέλευαν τη Χαμάς, τη Χεσμπολάχ, τους Χούτι. Και κανένας δεν έκανε τίποτα στην παλαιά κυβέρνηση. Κύριε Κατσιματίδη, γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ ετοιμάζει το νέο του Υπουργικό Συμβούλιο. Ποιο σκέφτεται για τις πιο σημαντικές θέσεις? Η πιο σημαντική θέση είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας. Και είμαι βέβαιος ότι έχει πάρα πολλούς ανθρώπους με κατάλληλα προσόντα. Υπάρχουν φήμες για τον Υπουργό Άμυνας, για το ποιον θα βάλει Υπουργό Άμυνας. Επιπλέον, τι γίνεται με τις θέσεις, με τη σχέση των ΗΠΑ με τον ΝΑΤΟ? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια στροφή των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΝΑΤΟ?
Το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ το μόνο που θέλει είναι να πληρώνουν όλοι. 2% το χρόνο. Όλοι πρέπει να είμαστε, όπως λέγαμε, όλοι μαζί. Όχι κάποιος δεν θα πληρώσουμε εμείς. Ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει και τη Γερουσία. Αυτό τον κάνει πανίσχυρο. Η Γερουσία πραγματικά διαθέτει τεράστια δύναμη. Σήμερα και στις επόμενες λίγες μέρες θα μάθουμε και αν έχει κερδίσει και το Κογκρέσο. Μιλούμε για 435. Λοιπόν, είμαστε 2-3 διαφορά. Λοιπόν, θα δούμε σε μερικές μέρες τι θα γίνει. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα είστε υποψήφιος δήμαρχος για την πόλη της Νέας Υόρκης. Θα δούμε. Κάναμε μεγάλο πόλεμο να φτάσουμε... Κάναμε μεγάλο πόλεμο να φτάσουμε σε αυτή τη σημεία τώρα να κερδίσουμε τον κόσμο. So the free world can stay free and έτσι ώστε ο ελεύθερος κόσμος να παραμείνει ελεύθερος και να έχουμε ειρήνη στον κόσμο. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε για την δική μας πόλη. Η Νέα Υόρκη είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη πόλη. Μιλήσαμε και λίγο στα ελληνικά κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης. Να δούμε αν θα έχουμε, αυτό είναι το ερώτημα, για πρώτη φορά ελληνοαμερικάνο δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε. Εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κατσιματίδη, για αυτήν την σύνδεση. Σας ευχαριστούμε πολύ.